πάντως. Είναι λογικό σε ένα τέτοιο κείμενο να υπάρχουν και. Σε ένα κείμενο το οποίο δεν ήταν σαφές, δεν ήταν 100% σαφές, στην γραμμή που είχαμε εμείς, είναι λογικό. Πείτε μας κάτι, επειδή έχει αρχίσει ήδη και να ρωτήσετε, αυτό το κείμενο, η παράταση, δεν ξέρω τι, όπως το λέμε, η συμφωνία, η καινούργια, θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση, ναι ή όχι? Ακόμα, δηλαδή, εχθές δεν αποφασίσαμε τι θα γίνει. Αυτό που κάποιοι υποστήριξαν ότι πρέπει να έρθει, κάποιοι υποστήριξαν ότι δεν είναι ανάγκη να έρθει στη Βουλή. Η τελική απόφαση θα πάρθει και στην πολιτική γραμματεία. Ούτε για συζήτηση όμως, τουλάχιστον για συζήτηση πρέπει να έρθει, κύριε Υπουργέ. Δεν γίνεται. Οι αντιπαλοί σας λένε ότι. Αν θέλετε τη γνώμη τη δική μου, πρέπει να έρθει. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει. Οι αντιπαλοί σας ήδη λένε ότι αν δεν έρθει θα είναι γιατί φοβάστε. Όχι, μα. Σιγά, τι να φοβόμαστε. Τι να φοβηθούμε, δηλαδή, ότι δεν θα ψηφιστεί. Ότι θα καταγραφεί μια, μέσα στο εσωτερικό του κόμματός σας μια αντίδραση μεγάλη. Και σε πολιτικό επίπεδο αυτό δεν το θέλετε. Αυτό λένε οι αντίπαλοι, μας το λέγανε προηγουμένως. Να σας πω κάτι. Ήδη έχει βγει ότι εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα υπήρχαν αρνητικές. Τι άλλο να φοβηθείτε. Άρα τι άλλο. Μισό λεπτό. Είναι άλλο αυτοί οι 18, κατά την εκτίμησή σας, οι 18 αυτοί που μιλήσαν εναντίον κατά κάποιο τρόπο, πολύ ή λίγο. Θεωρείτε ότι θα είχαν και αρνητική ψήφο σε ψηφοφορία στη Βουλή? Όχι, η εκτίμησή μου είναι όχι. Όχι. Αν είχαν, θα είχαν πολύ λιγότεροι. Όχι πάνω από τρεις. Διότι αυτό χτυπάει τη δηλωμένη, έτσι. Όχι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έκρυψε ο εμπιστοσύνης. Τα ξέρουμε. Δεν θα υπήρχαν πάνω από 3-4. Εγώ πιστεύω κανείς σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Αλλά και να υπήρχαν, θα ήταν πολύ λίγοι. Εξάλλου, πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να συνηθίζει. Τι? Τόσα χρόνια. Να συνηθίζει ότι και στην αριστερά, τη δική μας, την κυβέρνηση δική μας, θα υπάρχουν και απόψεις οι οποίες θα είναι διαφορετικές και θα πρέπει, κατά την εκτίμησή μου, να εκφράζονται. Το θέμα είναι στην τελική φάση αν θα προχωράμε όλοι μαζί ή δεν θα προχωράμε. Και αυτό το έχουμε εξασφαλίσει. Η συνείδηση είναι τέτοια, δηλαδή, για την κρισιμότητα των στιγμών, που δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε διαφορετική συμπεριφορά. Κύριε Υπουργέ, για να έρθουμε σιγά σιγά στα πραγματικά, στην πραγματική πολιτική, υπάρχει μια αίσθηση από πολλούς ότι η κολοτούμπα, μιλάνε για κολοτούμπα, ότι άλλα λέγατε προεκλογικά, άλλα γίνονται και ακόμα δεν είμαστε και σίγουροι τι θα γίνει στο τέλος, σου λέει ο άλλος. Και άνθρωποι που σας υποστηρίξανε, πάντα θα σημειώνουμε αυτή τη στιγμή ότι κάματε έναν κόσμο να αισθάνεται περήφανος, δεξιούς και αριστερούς. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζει η πολιτική. Ναι. Κόκκινα δάνεια, ρυθμίσεις, ρυθμίσεις στην εφορία. Όλα αυτά, υπάρχει μια αίσθηση ότι θα σας εμποδίσουν να τα κάνετε, να το θέσω έτσι, με βάση και τη συμφωνία που υπογράψατε. Ότι δεν θα σας αφήσουν. Χτες είχαμε, να σας πω ένα παράδειγμα, τους Γερμανούς, ένα Γερμανό ο οποίος είπε. Ο Γέγκερ, ο οποίος αναφερόμενος στις δηλώσεις του κ. Λαφαζάνη ότι δεν θα προχωρήσουν ιδιωτικοποιήσεις, είπε: δεν αποφασίζει η Ελλάδα μόνη της. Ναι, να σας πω το εξής. Πρώτα-πρώτα θεωρώ ότι μετά την αποδοχή αυτού του κειμένου, οι σύμμαχοί μας δεν έπρεπε να βγαίνουν εκ των υστέρων ο καθένας και να εξηγεί ποιο είναι αυτό το κείμενο. Ναι, ο Γέννη βγαίνει και λέει ότι δεν θα αποφασίζετε μόνοι σας. Ο άλλος βγαίνει και λέει δεν θα πάρετε δραχμή. Τι είναι αυτά? Δηλαδή, είναι αυτή συμπεριφορά ανθρώπων, φορέων, κρατών τα οποία βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία καταλήξανε σε ένα κοινό κείμενο και αρχίζουν να το αναιρούν? Εγώ νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια επηρεασμού της δικής τους κοινής γνώμης και κατά την εκτίμησή μου καλό ήταν να σταματήσουν αυτά, διότι κάνουν κακό και στην κοινή γνώμη τη δική τους και στην κοινή γνώμη τη δική μας. Εδώ πέρα υπήρχε μια συμφωνία, όλοι τη χαιρετήσαμε, ο κόσμος είναι μαζί της και πάνε να την υποσκάψουν. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Ναι, στο μεταξύ όμως υπάρχει ανάγκη να έχουμε λεφτά. Ο κ. Βαρουφάκης εχθές είπε ότι δεν θα έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τις δόσεις. Δεν νομίζω ότι τα είπε. Δεν έχουμε λεφτά για να μπορούμε να το δουν ουτού τώρα. Υπάρχει, για τη δόση. Χρηματοδοτικό γεννού. Ναι, βεβαίως. Ότι υπάρχει
πρόβλημα ρευστότητας υπάρχει. Αλλά νομίζουμε ότι άμεσα με τα μέτρα που θα ξεκινήσουμε θα υπάρξει η ρευστότητα. Πώς? Ένα και δεύτερο. Πώς, από τη φορολογία εννοείτε? Εννοούμε από τη φορολογία, από την σύλληψη της φοροδιαφυγής, από τη σύλληψη της εισφοροδιαφυγής. Εντάξει, αυτό ξέρετε ότι απαιτεί λίγο χρόνο όμως. Εδώ μιλάμε για άμεσες ανάγκες. Από ό,τι είδα, έκανε 17 μεγάλες κατασχέσεις. Από μεγαλοφυλέτες. Από μεγαλοφυλέτες. Δηλαδή τώρα θα αρχίσουν να πληρώνουν. Από τη στιγμή που άλλαξε η πολιτική ηγεσία, άλλαξε η νοοτροπία, δεν υπάρχει κανένα κράτημα στον κόσμο το δικό μας, στους υπουργούς, από αυτούς που λέμε μεγαλοφυλέτες, καταλαβαίνετε ότι είναι πιο εύκολο για μας να επιβάλλουμε, να επιβάλλουμε τέτοια μέτρα. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Αυτό όμως είναι λίγο ασαφές, αν μου επιτρέψετε. Λέτε εσείς θα πάρουμε λεφτά από το χτύπημα της φοροδιαφυγής. Στο μεταξύ όμως σε ένα μήνα θέλουμε λεφτά για το ΔΝΤ που λέει ο Βαρουφάκης ότι δεν υπάρχουν. Ναι, αν δεν τα έχουμε μαζέψει το 1,4 και έχουμε μαζέψει 0,8, θα ζητήσουμε παράταση 2 μηνών. Δεν κατάλαβα. Τι, πού είναι η δυσκολία δηλαδή? Έχουμε να, εσείς χρωστάτε στην τράπεζα. Πάτε, χρωστάτε ένα εκατομμύριο. Έχετε βρει τα 600 χιλιάρικα, θα πάτε στην σίγουρα τράπεζα. Σίγουρα θα μου τη δώσουν την παράταση. Συγγνώμη, δύο λεφτά. Έχετε γιατί αρχίσει. Γιατί να μην τη δώσουν? Δύο λεφτά. Δηλαδή σύμμαχοι δεν Υπουργέ, είναι. Υπουργέ, έχετε αρχίσει δηλαδή διαπραγμάτευση με το ΔΝΤ ήδη για να μας διευκολύνουν ένα μήνα? Όχι, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, αλλά όταν δούμε ότι δεν μπορούμε, δεν χρειάζεται διαπραγμάτευση. Όταν δούμε ότι δεν έχουμε. Όχι, χρειάζεται, γιατί αλλιώς θα θεωρηθεί πιστοτικό γεγονός. Το ξέρετε αυτό. Δεν θα γίνει πιστοτικό γεγονός. Δεν του συμφέρει ούτε αυτού ούτε εμάς. Να κάνουν επιστατικό γεγονός για 400 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. 400 μας λείπουνε? Ή όχι, αν λείπουν 400, μπορεί να μην λείψει τίποτα. Μαζεύουμε. Ναι. Μέχρι το τέλος του μήνα. Σίγουρα όμως, αν καταλαβαίνω δηλαδή, καλά. Δηλαδή με την οικονομία, με τα θέματα της οικονομίας και με τα θέματα της αγοράς, δεν μπορεί να είσαι να λες αυτό θα γίνει σήμερα, γιατί μπορεί αύριο να γίνει κάτι και τα έσοδά σου είναι πολλαπλασιαστού. Πέστε μου κάτι. Αν έχουμε καταλάβει καλά όμως, μπορεί να κάνω λάθος. Μάλλον οι Γερμανοί το λένε και θέλω να το σχολιάσετε. Σίγουρα θα έχουμε ανάγκη από λεφτά το καλοκαίρι. Και το πολλά μάλιστα. Το καλοκαίρι βέβαια. Οπότε αυτό πώς το αντιμετωπίζετε? Και σου λέει ο άλλος δεν θα σου δώσει λεφτά άμα δεν σου βάλει και μέτρα. Άρα μνημόνιο. Όχι, μέτρα δεν θα πρόκειται να βάλει. Πάνω από αυτά που έχουν, που δεν έχουν ουσιαστικά. Το mail Χαρδούβελ δεν έχει. Το mail Χαρδούβελ είχε μέτρα. Το mail Βαρουφάκη όχι, δεν λέει έχει μέτρα. Το καλοκαίρι, δηλαδή σε 3-4 μήνες. Τον Αύγουστο είναι τα 7,5 δισεκατομμύρια. Αν έχουμε ανάγκη από λεφτά, είπε ο Σόιμπλε, ποτέ μην πεις ποτέ, θα έχουμε κι άλλο μνημόνιο. Ναι, αυτή όχι. Είναι η ανησυχία που υπάρχει. Ναι, αυτό είναι που σας λέω, ότι λέει ο καθένας. Γιατί το λέει? Γιατί λέει ότι αν δεν έχετε λεφτά θα έχετε μα με τον ίδιο τρόπο, κύριε σε Υπουργέ. Σε ποιον το λέει δηλαδή? Με τον ίδιο το τρόπο. Το λέει στους Έλληνες. Μετά από αυτή την υπογραφή σου λέει ότι θα έχετε άλλο μνημόνιο. Δημιουργεί κλίμα, κύριε Υπουργέ. Δημιουργεί κλίμα εις βάρος μας. Ναι, εις βάρος μας. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και τα κανάλια και η πολιτική και η κυβέρνηση, ότι αυτό το κλίμα δεν μπορεί να το μεταφέρει ο Σόιμπλε να περνάει μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό και να το κάνουμε και δική μας άποψη, ή μπορεί να συμβεί αυτό επειδή το λέει ο Σόιμπλε. Εγώ λέω ότι θα φτάσουμε τότε, έχουμε 6 μήνες ως το καλοκαίρι, ότι θα έχουμε αντιμετωπίσει και θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αν δεν είμαστε σταθεροί απέναντι σε αυτή την και πιστοί σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε, πραγματικά μπορεί να είμαστε, να έχουμε. Ωραία, σου λέει ο άλλος, δεν μπορεί. Γιατί πώς προσπαθείς να πείσεις τώρα τον απλό άνθρωπο που σε ψήφισε και σου έλεγε θέλω να μου τα κάνεις αυτά όπως μου τα έλεγες, όταν δεν μπορείς να πείσεις το Γλέζο, το Λαφαζάνι και 15-20 μέρες έτσι δεν πείσαι. Πεισμένοι είναι αυτοί, αλλά εντάξει τώρα, δεν πειράζει. Τι λες για το Λαφαζάνι δηλαδή? Λέει λευκό ψήφισε ο άνθρωπος. Λευκό ψήφισε, αλλά είπε ότι δεν παραλέει το mail. Εγώ ιδιωτικοποίηση δεν κάνω. Πρώτα. Το mail δεν λέει ότι θα γίνονται ιδιωτικοποίησεις. Το mail, άμα το προσέξετε καλά, αν θέλετε να μάθετε, για τις ιδιωτικοποίησεις έχει τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι. Αυτές που έχουν γίνει. Όχι. Αυτές που έχουν γίνει, έχουν συμβασιοποιηθεί, έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα. Είναι λογικό ότι σε αυτές η μόνη προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε είναι με συνένεση αυτών που έχουν πάρει τη δουλειά που λέμε. Έτσι,
να υπερασπιστούμε κάπως τα συμφέροντα, δηλαδή τις εργασιακές σχέσεις κλπ. Ναι. Αλλά μέσα σε μια συνεργασία με αυτούς. Ωραία. Τους, η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που έχει ξεκινήσει, ναι, έτσι, η διαδικασία δεν έχει συμβασιοποιηθεί, ωραία, δεν έχει λήξει, δεν πέρασε μέσα από το... Αυτό η αναφορά είναι ότι εφαρμόζουμε τον νόμο. Ο νόμος, τι λέει ο νόμος, επειδή είναι, ναι, και η δουλειά μου, ήταν η δουλειά μου αυτή, ναι, τα δημόσια. Ναι. Λέω, ο νόμος τι λέει, ότι κάθε στιγμή, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει σύμβαση, μπορεί ο ιδιοκτήτης του έργου, δηλαδή εμείς, να βάλει κάποια θέματα τα οποία μπορούν να ανατρέψουν και την ίδια τη σύμβαση. Και το τρίτο, που είναι τα μεγάλα, η μεγάλη περιουσία, 300 δις και πάνω, σε αυτήν λέει ότι θα προσπαθήσουμε, υπερασπιζόμενοι των δημόσιων συμφέρων, να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία. Παραδείγματος χάρη εγώ, ναι, να σας πω τι σκέφτομαι. Ναι. Έχουμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο στρέμματα αγροτική γης, η οποία ανήκουν στο δημόσιο. Uh-huh. Η μία περίπτωση είναι να τα ξεπουλήσεις. Η άλλη περίπτωση είναι μέσα από την κοινωνική οικονομία να τα αξιοποιήσεις και να αρχίσεις να τα... με ανέργους, με αγρότες κλπ. Μέσα από ένα... Ωραία, σαφές είναι να αυτό. Να τα προχωρήσεις έτσι. Η μεσαία κατηγορία έχει σημασία. Υπάρχουν λοιπόν και οι τρεις κατηγορίες. Η μεσαία κατηγορία έχει αξία, Υπουργέ μου. Η μεσαία διότι κατηγορία. Είναι, ας πούμε, τα αεροδρόμια. Αυτό σημαίνει ότι θα, στην πραγματικότητα θα τη σταματήσει. Τα αεροδρόμια, κοιτάτε να δείτε. Στα αεροδρόμια έχουν σταματήσει. Όπως ξέρετε, μόλις βγήκε ο Υπουργός, είπε, ναι, σταματάει η διαδικασία. Για τα αεροδρόμια πρέπει μέσα σε ένα μήνα, ναι, να γίνει η μελέτη κανονική και να δούμε ότι, παραδείγματος χάρη, μπορεί το αεροδρόμιο των Χανίων, ναι, να φτιαχτεί με ιδιώτη και το Δήμο της Χανίων. Άρα από την αρχή θα το κάνετε όλο. Από την, από την αρχή θα το κάνετε όλο. Όχι, δεν είναι από την αρχή. Πρέπει θα να συνεχίσει δούμε η διαδικασία που, ναι, είχε σταμάσει, είναι... κάπου πάγωσε. Τι θα, λέω, γίνει. Πάντως δεν είναι σωστή η λογική ότι βουτάς όλα τα αεροδρόμια της χώρας και τα δίνεις σε όλα. Άρα τι θα κάνετε. Αν συμφωνούμε σε αυτό, δηλαδή αν συμφωνούμε ότι δεν είναι λογική αυτή, έτσι δεν είναι, παίρνεις 14 αεροδρόμια και τα δίνεις σε έναν... εντάξει, υπάρχουν διάφορες μορφές, υπάρχουν διαμορφία. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, κύριε Υπουργέ, ναι, αν είναι έτσι όπως τα λέτε τόσο ωραία, γιατί ο κύριος Ραφαζάλης ψήφισε Λευκό? Εγώ λέω ότι είναι έτσι ωραία όπως τα λέω. Γιατί, γιατί τα ξέρω, τα ξέρω αρκετά καλά. Στον κύριο Λαφαζάνη πρέπει να τα εξηγήσετε. Όχι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Παναγιώτη. Θεωρώ ότι είναι μια φωνή της λογικής, είναι μια φωνή η οποία συμβάλλει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εντάξει, νομίζω ότι ως υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης θα κάνει θαύματα. Πείτε μου κάτι, Υπουργέ. Mm-hmm. Πείτε μου κάτι τώρα. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Επειδή έχουμε μπερδευτεί με το ΦΠΑ, δεν θα αυξηθεί στα νησιά. Μέχρι τώρα σας ξεμπέρδεψα. Να ξεπερδέψω. Ναι, ναι, πάμε. Με το ΦΠΑ. Δεν θα αυξηθεί στα νησιά, είπε ο Βαρουφάκης χθες. Ναι. Έχει λήξει αυτό. Είδα και ένα κείμενο. Δύο λεπτά. Κουνάτε το κεφάλι. Ότι δεν θα αυξηθεί, ναι. Βεβαίως. Δεν θα αυξηθεί το ΦΠΑ. Πού θα αυξηθεί, διότι από, από τις δηλώσεις βγαίνετε κάπου μελετάτε μία αναπροσαρμογή των... Σε ποιο, πιστεύω, όλοι λένε για τη Μύκονο. Ναι, δεν θα αυξηθεί σε κανένα νησί. Εγώ πιστεύω ότι ούτε... Την Αίγινα μην βάλουν μέσα. Εντάξει. Την Αίγινα την πειράζουμε. Το ξέρω. Δεν θα αυξηθεί σε κανένα νησί ο ΦΠΑ. Εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι δεν χρειάζεται να αυξηθεί, διότι η αύξηση του ΦΠΑ δεν φέρνει έσοδα. Μειώνει τα έσοδα. Ούτε στα ξενοδοχεία, ούτε πουθενά λέτε. Μειώνει τα έσοδα, κάτι νομίζω. Ούτε στα ξενοδοχεία. Αν θέλουν οι. Πώς τους λέμε. Οι εταιρικοί θεσμοί. Ναι. Αν θέλουν οι εταιρικοί θεσμοί να κατανοήσουν. Μ' αρέσει που κάπως είσαστε έτοιμος να το σαρκάσετε, ναι, αυτό. Μ' αρέσει. Οι εταιρικοί θεσμοί, λοιπόν. Ναι. Γιατί δεν το λέτε τρόικα, ναι, για να μπορούμε να τους βρίζουμε και άνετα. Ενώ τους θεσμούς δύσκολα τους βρίζεις. Να σας πω γιατί δεν τους λέμε τρόικα. Γιατί δεν είναι. Δεν είναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι. Γιατί η τρόικα ήταν συνδεδεμένη με το μνημόνιο. Άρα οι θεσμοί είναι συνδεδεμένοι με τη Δανειακή Σύμβαση. Αν θυμόσαστε, εμείς πάντα ξεχωρίζαμε, ναι, μνημόνιο και Δανειακή Σύμβαση. Λέγαμε θα καταργήσουμε το μνημόνιο
Έτσι θα. Ωραία. Και θα διαπραγματευτεί. Οι θεσμοί θέλουν να αυξηθεί ο ΦΠΑ. Τι θα κάνουμε. Θέλουν να αυξηθεί το ΦΠΑ. Δηλαδή έχουμε μπερδευτεί. Ο Βαρουφάκης λέει δεν θα είναι στα βιβλία. Δεν θα είναι στον τύπο, δεν θα είναι στα νησιά, αλλά κάπου θα είναι. Βγαίνει ένας από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρουμε ποιος, και λέει δεν αποκλείεται να αυξηθεί λίγο. Πού θα αυξήσει το ΦΠΑ ή πουθενά. Αφού δεν σας το λένε Υπουργείο Οικονομικών, θα σας το πω. Μα εσείς το συντονίζετε όλους αυτούς. Εγώ θεωρώ ότι το ΦΠΑ δεν θα αυξηθεί. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Καθόλου. Ναι, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν το ξέρω, δεν έχουμε συζητήσει. Για τις 100 δόσεις πείτε μας. Δεν έχουμε συζητήσει. Πότε θα περάσει και πώς θα είναι. Τι θα αλλάξει. Τώρα του συντονίζετε εσείς, πρέπει να. Αυτός δεν ξέρει. Οι 100 δόσεις. Οι 100 δόσεις μετά. Οι 100 δόσεις, παραδείγματος χάρη. Οι 100 δόσεις θα φέρουν έσοδα. Ναι. Έτσι. Άρα δεν έχουν εξοπλιστεί. Αρκεί να μην αργήσετε και δημιουργηθούν τρύπες περισσότερες. Δεν θα. Όχι, από πού θα δημιουργηθούν. Mm. Δηλαδή, δεν θα δημιουργήσουν χρηματοπιστωτικό πρόβλημα. Ίσα-ίσα. Θα έχουμε έσοδα. Τους το έχετε πει. Μόλις. Τους το έχετε πει. Εμείς το λέμε και. Αυτοί το αποδέχονται. Συγγνώμη, αν αντιδράσουν και πού είναι. Το αποδεχτούν. Εμείς θα το προχωρήσουμε. Δηλαδή, γιατί το μέλλον. Αν αντιδράσουν. Δεν θέλουν μέτρα που θα έχει. Δεν είναι μόνο αυτή η προϋπόθεση, το δημοσιονομικό κόστος. Έχει και άλλες προϋποθέσεις. Κόντρα στην ανάπτυξη κλπ. Εάν αυτοί πούνε όχι. Δεν είναι υπέρ της ανάπτυξης. Κύριε Υπουργέ, εάν πούνε όχι οι θεσμοί, έχετε συζητήσει τι θα κάνετε, πώς. Όχι, δεν μπορεί να πούν όχι. Το κουβεντιάζετε, αλλά πιστεύετε. Δεν μπορεί να πούν όχι. Δηλαδή, και δεν μπορεί να πούν όχι. Μέσα στο mail αναφέρονται για τις δόσεις. Να σας πω κάτι. Υπάρχει μια αίσθηση ότι, ειδικά για τις 100 δόσεις που τις περιμένει πολλοί κόσμος, και αλήθεια είναι αυτή, ότι κάπως δεν θα είναι έτσι όπως τα εξήγηλε η κυρία Παλαβάνη. Θα μπουν και άλλες προϋποθέσεις και άλλα αυτό. Ο ηθικός κίνδυνος. Για τις 100 δόσεις, επειδή υπήρξε μια γενική έτσι. Από κάπου έπεσε, υπήρξε μια γενική δυσφορία με την έννοια και εμείς που πληρώνουμε κανονικά τόσο καιρό δεν θα γίνει. Σωστό. Άρα. Γιατί δεν είναι σωστό αυτό, κύριε Υπουργέ. Αυτό σωστό είναι. Αυτό. Γι' αυτό λοιπόν. Να πάρετε πρέπει ένα μπόνους. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι αυτοί που πληρώνουν σωστά μέχρι τώρα, όπως ήμουνα και εγώ που πλήρωνα σωστά μέχρι τώρα, πρέπει να έχουν ένα μπόνους. Πόσο τους εκατό. Άλλο το μπόνους λοιπόν που πρέπει να έχουν αυτοί. Και άλλο το ίδιο. Η διευκόλυνση στους άλλους. Πόσο και τσεκατό το πόνους. Το βγάλατε, το έχετε. Ένα 10% θα είναι, ας πούμε. Το πόνους. Ναι. Για αυτό πληρώνει τούκου. Εξαρτάται το πόνους πάνω σε τι θα είναι. Είναι θέμα αυτό. Θα είναι για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Αν το πόνους, παραδείγματος χάρη, είναι συνεχές ή είναι για τα 5 επόμενα χρόνια και είναι στο φόρο εισοδήματος, θα είναι άλλο το ποσοστό αν το πόνους είναι. Στο ΦΠΑ που χρωστάει ο άλλος, θεωρούμε ότι το ΦΠΑ είναι καταλαβαίνω ανταποδοτικό. Αυτά που μου λέτε το ότι ΦΠΑ πρέπει να πληρώνεται. Είναι ανταποδοτικό. Καταλαβαίνω από αυτά που λέτε ότι το νομοσχέδιο λοιπόν εντός των ημερών για τις ρυθμίσεις, για τις δόσεις θα κατατεθεί όπως περίπου έχει αναγγελθεί. Ναι, εγώ νομίζω. Αυτό λέτε, αυτό μας διαβεβαιώνει. Ναι. Ωραία. Τώρα δεν θα είχε αναγγελθεί με επειδή θα κάνουμε διάλειμμα τώρα. Θα ένα μπόνους που θα. Θα είναι ναι, εντάξει, δύσκολο. Αυτό είναι βελτίωση των πόνους. Δεν είναι ανέρεση. Εδώ μιλάμε για αν θα κατατεθούν οι ρυθμίσεις για τις δόσεις. Επειδή θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά, και επειδή είναι συναρπαστική συζήτηση μαζί σας, να σας κάνω και μια δύσκολη ερώτηση για να απαντήσετε μετά το διάλειμμα. Όχι, να μου την κάνετε μετά το διάλειμμα. Όχι, να πούμε πρώτα την ερώτηση και την απάντηση μετά. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μην μας φύγουν οι τηλεθεατές. Και να απαντήσω κατευθείαν. Δηλαδή. Μην μας φύγουν οι τηλεθεατές. Εντάξει. Να περιμένουμε μετά το διάλειμμα. Βαρουφάκης και Δραγασάκης, θα πάνε καλά. Άριστα. Είναι, μην μου απαντάτε αμέσως. Διότι υπάρχουν δημοσιεύματα το ότι υπάρχει διάσταση. Ναι. Ανάμεσα στην πολιτική ή σε αυτά που πρεσβεύει ο κ. Βαρουφάκης και στην πολιτική και σε αυτά που πρεσβεύει ο κ. Δραγασάκης. Αφήστε να το πούμε μετά το διάλειμμα αυτό. Ναι, βέβαια. Πάμε.